Όσο παράξενο και αν ακούγεται, η σκοτσέζικη Motherwell είχε κερδίσει το ισπανικό κύπελλο, το Copa del Rey. Γεια σας, είμαι ο Παντελής και αυτό είναι ένα επεισόδιο των Football Tales, όπου θα λέμε ποδοσφαιρικές ιστορίες ανεξαρτήτου χώρας και κατηγορίας που ίσως δεν είναι τόσο γνωστές. Μόνο μία ομάδα εκτός Ισπανίας κατάφερε να κερδίσει το Copa del Rey, βάζοντας ένα εγχώριο τίτλο μιας άλλης χώρας στην τροπαιοθήκη της. Αυτή ήταν η Motherwell. Μία αλόκοτη και ξεχασμένη από πολλούς ιστορία αφού είχε συμβεί σχεδόν 100 χρόνια πριν, για την οποία μπορεί να υπερηφανεύεται η σκοτσέζικη ομάδα σήμερα αφού είχε κερδίσει και τους σημερινούς πρωταθλητές Ευρώπης, τη Real Madrid. Η Motherwell είχε τερματίσει δεύτερη στην πρώτη κατηγορία της Σκωτίας στη σεζόν 1926-27, έτσι η ομάδα του John Hunter, τότε προπονητή της ομάδας, ταξίδεψε προς τη χώρα της νοτιοδυτικής Ευρώπης ως επίτιμη καλεσμένη της Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου για να πάρει μέρος σε μια special, ανεπίσημη εκδοχή του θεσμού. Μια άλλη ομάδα από το μεγάλο νησί που έλαβε πρόσκληση ήταν η Swansea City, η οποία ταξίδεψε και αυτή προς τη Μαδρίτη για να διεκδικήσει τον τίτλο. Η Real Union ήταν η επίσημη νικήτρια του Copa del Rey το 1927, αλλά οι Steelmen από τη Σκωτία είχαν την τύχη να αντιμετωπίσουν τη Real Madrid στο τότε σπίτι της, το Estadio Camartin, για να διεκδικήσουν τη special εκδοχή του Copa del Rey. Μάλιστα, η Real Madrid είχε και το δικαίωμα να επιστρατεύσει ποδοσφαιριστές από άλλες ισπανικές ομάδες ως καλεσμένους της για να διεκδικήσουν μαζί το κύπελλο. Ο βασιλιάς Αλφόνσο ο 13ος ήταν αυτός που χάρισε το ειδικά σχεδιασμένο τρόπαιο για τον θεσμό, τρόπαιο για το οποίο οι Swansea και η Motherwell μονομάχησαν πρώτες, αφού αν και οι δύο τους ήταν καλεσμένες, μία από αυτές θα περνούσε στον τελικό, ως η ομάδα από άλλη χώρα που θα αντιμετώπιζε τη Real Madrid. Ο μεταξύ τους αγώνας σηματοδοτούσε και την πρώτη φορά όπου δύο Βρετανικές ομάδες βρίσκονταν αντιμέτωπες σε ισπανικό έδαφος. Η Motherwell ήταν αυτή που πήρε την πρόκριση στον τελικό, επικρατώντας με 4-3 απέναντι στους Ουαλούς, σε έναν αγώνα που χαρακτηρίστηκε από τον τότε βασιλιά αλλά και τα τοπικά μέσα ως μια επίδειξη επαγγελματικού αλλά και ενός πιο επιστημονικού ποδοσφαίρου. Στο μεταξύ, η Real Madrid, η οποία περίμενε στον τελικό, δεν είχε σχεδόν καμία σχέση με τη σημερινή. Οι Los Blancos δεν είχαν κερδίσει ακόμα κανέναν από τους 35 τίτλους πρωταθλήματος που έχουν σήμερα, καθώς το πρωτάθλημα της χώρας είχε ιδρυθεί 2 χρόνια μετά. Παρ' όλα αυτά, είχαν κερδίσει 5 τίτλους στο Copa del Rey, ενώ βρίσκονταν ακόμα σχετικά ως ομάδα στα πρώιμα χρόνια λειτουργίας τους. Μπορεί ο αγώνας ανάμεσα στη Motherwell και τη Real Madrid να μην αποτελούσε την επίσημη εκδοχή του θεσμού, αλλά επρόκειτο αδιαφυσβήτητα για μια μοναδική ευκαιρία κατά την οποία μια σκοτσέζικη ομάδα θα μπορούσε να φέρει ένα τρόπαιο το οποίο κέρδισε σε ξένο έδαφος. Δύο μέρες μετά την νίκη της επί της Swansea, συγκεκριμένα στις 17 Μαΐου του 1927, οι Steelmen θα αντιμετωπίζαν τους Μερέγκες σε έναν αγώνα τον οποίο κέρδισαν με 3-1. Με αυτό τους το κατόρθωμα έγιναν μόλις η δεύτερη σκοτσέζικη ομάδα που κερδίζει στη Μαδρίτη μετά την Τάντι, αλλά μόλις η πρώτη που έφερνε ένα τόσο ξεχωριστό τίτλο στη Σκωτία. Μάλιστα, αυτό δεν θα ήταν το μόνο τρόπαιο που θα έμπαινε στις αποσκευές των Σκοτσέζων, αφού ένα ταξίδι στη Βαρκελόνη, λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του Copa del Rey, τους είδε να κατακτούν άλλο ένα τρόπαιο. Εκεί η Motherwell αντιμετώπισε την Μπαρτσελόνα με το σκορ να μένει στο 2-2, ενώ με ακόμα μια νίκη επί της Swansea με 1-0, κατάφερε να κερδίσει και τον Μπαρτσελόνα Cup. Αυτή ήταν η σύντομη ιστορία για το πώς η Motherwell κατάφερε να κατακτήσει το Copa del Rey. Αν θέλετε να δείτε ακόμα περισσότερα football tales, κάντε like αλλά και ένα subscribe.